Σύσκεψη. Το είπα από την αρχή, δεν ήταν σύγχυση για να ληφθούν αποφάσει. Ακούστηκαν οι απόψει των φορέων. Θα αξιολογηθούν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο οποίο θα επανεισαχθεί το θέμα των δημοτικών τελών και της, ε, των, δημοτικών τελών, των οικιακών και των γυροχρήστων. Οπότε θα ψηφιστεί λοιπόν ο προπολογισμό ε, στο Α, επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά πάνε εν σειρά όλα. Την επόμενη φορά, είπα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα ξαναεισαχθεί το θέμα των τελών όπω εισήχθη την προηγούμενη εβδομάδα. Να περιμένει την πρόταση του κυρίου Καλοκαιρινού. Όχι, ο κύριο Καλοκαιρινό είπε αυτά που είχε να πει και η πει. Είπε... Ναι, μα είπατε κάποια στιγμή για, για κατάργηση των νομικών πρόσκληση για, για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ε, το Παφμάη. Ναι, κατα... ήθελα να τονίσω ότι ναι. είναι αναγκαίο να λάβουμε υπόψη μα αυτό το γεγονό ότι δηλαδή στο τέλο του έτου. Ε, Σύμφωνα με νόμο ο οποίο έχει δημοσιευτεί και ισχύει, καταργούνται όλα τα νομικά πρόσωπα των Δήμων. Ναι. Ο Δήμο Ηρακλείου έχει ζητήσει την εξαίρεση του για δύο νομικά πρόσωπα, τον Δοπαχμάη ναι. το και την Δικαή. Ναι. Αν αυτή η εξαίρεση δεν γίνει δεκτή, πρέπει μέχρι την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτου να έχουν μπει μέσα στον Δήμο όλοι ναι, οι ναι. εργαζόμενοι ναι. στα νομικά αυτά πρόσωπα. Αν δεν γίνει πιο. Να μπουν στον οργανισμό. Πρέπει να γίνει, γιατί αυτό λέει ο νόμος. Ναι. Ότι δεν θα υπάρχουν πια τα νομικά πρόσωπα αυτό τελώς, αλλά θα είναι όλοι οι πάγοι του Δήμου. Ότι αποτελεί υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να σχηματίσει προϋπολογισμό και του Δημοτικού Συμβουλίου να τον ψηφίσει και μιλάμε βεβαίω για τον προπολογισμό του 2024. Ο προπολογισμό αυτό προφανέστατα θα αναμορφωθεί από τι αρχέ του επόμενου χρόνου σύμφωνα με τι προτεραιότητε που θέτει η νέα Δημοτική Αρχή και με την γνώση την οποία θα αποκτήσει μέσα από τη συνεργασία με τι αρμόδιε υπηρεσίε του Δήμου. Αυτή είναι λοιπόν η σειρά των πραγμάτων. Εάν δεν ψηφιστεί ο προπολογισμό αυτή τη στιγμή, ο Δήμο θα έχει σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα την επόμενη μέρα που είναι η αρχή του 2024. Οπότε και να ψηφιστούν τα τέλη φωτιά, και από το νέο έτος να υπάρξει μια αναμόρφωση. Για τα τέλη έχουν κατατεθεί προτάσεις, υπάρχει και γνωμοδότηση της οικονομικής υπηρεσίας και μιλάμε σε κάθε περίπτωση για διαφορετικές κατηγορίες τελών. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό, ύψο στα δημοτικά τέλη, 30% περίπου. Εγώ α, ακριβώς επειδή θα ενεργώ υπεύθυνα και ενεργώ ήδη, αλλά και την επόμενη μέρα, δεν μπορώ να εκφράσω μία α, γνώμη η οποία θεωρώ ότι είναι απολύτως στοιχειοθετημένη για το ακριβές ύψος στο οποίο πρέπει να κινηθούν τα τέλη. Α, όμως α, έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με μία απόκληση μεταξύ εσόδων και δαπανών, προϋπολογιζόμενων εσόδων και δαπανών στον τομέα αυτό τον ανταποδοτικό των τελών καθαριότητας και φωτισμού και αυτό είναι... Κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ε, ωστόσο, αυτό το οποίο θεωρώ ότι ενδιαφέρει περισσότερο τον Δημότη είναι να έχει σωστέ υπηρεσίε. Να έχει σωστέ υπηρεσίε καθαριότητος. Και πιστεύω ότι ο Δημότη μπορεί να δεχθεί να έχει ένα ευρώ το μήνα επιβάρυνση, εάν οι υπηρεσίε είναι πραγματικά καλύτερε. Εμεί θα στοχεύσουμε σε αυτό. Αυτή θα είναι η προσπάθειά μας από την 1η Αυγή του 2024. Για τα τέλη κοινοχρήσεων χώρων, είπατε ότι θα πρέπει ρε, να γίνει μια διαβούλευση με του έτσι ώστε να δείτε. να, να, να χαμηλώσουν. Έτσι. Ε, για τα, τα τέλη κοινοχρήσεων χώρων, ε, έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Έχουν περιοριστεί στο 1 τέταρτο αυτών που ήταν το 2015. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Περιορίστηκαν με τον COVID. Και ε, ακούγεται εύλογο να επανέλθουν στην προ-COVID κατάσταση. Ωστόσο, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και το οφείλει η Δημοτική Αρχή είναι να τα κατανείμει ορθολογικά. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν εξ αρχής επανεκτιμήσεις με βάση και την εμπορικότητα των περιοχών και την δραστηριότητα την οικονομική και τα συγκριτικά στοιχεία άλλων περιοχών και στην βάση αυτή θα γίνει ο επόμενος πια προσδιορισμός των τελών κοινοχρηστών χώρων. Για τα τέλη στη ΒΠΕ, να μας πείτε ποια είναι η θέση σας. Κοιτάξτε, ε, το πρόβλημα με την ΒΠΕ ξεπερνάει το ζήτημα των τελών. Ε, είναι πρόβλημα ε, του ε, ποιος κάνει κουμάντο στην ΒΠΕ να το πω έτσι και, ε, και, και φαίνεται ότι ε, με έναν νόμο του Δεκεμβρίου του 2022 ε, δίδεται μια ε, δικαιοδοσία η οποία υπερβαίνει αυτό το οποίο θα περίμενε κανείς σε έναν ε, ε, ιδιωτικό φορέα του εξωτερικού ο οποίος μπορεί να ρυθμίζει την δραστηριότητα μέσα στην ΒΠΕ κατά το δοκούν χωρίς καν αυτοί που δραστηριοποιούνται μέσα στη ΒΠΕ να έχουν δικαίωμα ένστασης. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα και επειδή αφορά ε, μια κεντρικότατη οικονομική δραστηριότητα ε, με εκατοντάδες επιχειρήσεις και χιλιάδες εργαζομένους, ο Δήμος δεν μπορεί να είναι αδιάφορος. Έλεγα και από την αρχή ότι θα φυτρώνουμε εκεί που δεν μας παίρνουν. Ε, ε, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να επικαλεστώ αυτό το επιχείρημα ε, για ε, να Α, φέρω την προσοχή όλων μας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Σήμερα ακούσαμε με πολύ ενδιαφέρον τις απόψεις του Δήμου αλλά και των φορέων σε αυτή τη συνάντηση. Εμείς έχουμε, ε, 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 ακούσαμε πράγματα τα οποία ε, τα γνωρίζαμε, γι' αυτό και κάναμε, τοποθετηθήκαμε από τη Δευτέρα το πρωί με δελτίο τύπου σαν παράταξη. Η άποψή μας συνεχίζει να είναι η ίδια ότι δεν μπορεί το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο, στον παρόντα χρόνο, λίγες εβδομάδες πριν την λήξη της θητείας του, να πάρει απόφαση για ένα τόσο πολύ σοβαρό θέμα. Ακούσαμε εδώ απόψεις για τα τέλη που υπάρχουν σε άλλες πόλεις. Ήταν διαφορετικές οι, οι, τα στοιχεία που μας έδιναν ο, ο Δήμος, διαφορετικά τα στοιχεία που έδιναν ε, οι καταστηματάρχες. Υπάρχει ένα, ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε τη Δευτέρα. Σήμερα, χθε το απόγευμα, μα είπαν να έρθουμε σήμερα εδώ. Βλέπετε με τι ταχύτητα γίνονται όλα αυτά. Χωρί να υπάρχει όχι μόνο διαβούλευση, αλλά ούτε ενημέρωση των αρμόδιων ε, παρατάξεων αλλά και των δημοτικών συμβούλων για την υφιστάμενη κατάσταση. Και τα, ποια, τα στοιχεία που μας αναγκάζουν να πάρουμε αυξήσεις, να εισηγηθούν αυξήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εξετάστηκαν άραγε άλλε εναλλακτικέ. Θα μπορούσε με άλλου τρόπου ε, να βρεθούν αυτά τα χρήματα και να μην απευθυνθούμε στου δημότες και στι επιχειρήσει, οι οποίε όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολα ε, περνάνε αυτή την περίοδο τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσει. Αυτή είναι η άποψή μα ότι θα πρέπει να δοθεί χρόνο να μελετηθούν όλα τα πράγματα από την αρχή και να καταλήξουμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει και με ποιο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση θα πρέπει ε, να ληφθεί από τη νέα Δημοτική Αρχή, η οποία θα έχει και την ευθύνη ε, να διαχειριστεί τις στίχες της πόλης την επόμενη πενταετία. Προσκληθήκαμε και εμείς ε, εδώ σε αυτή την σύσκεψη, η οποία από ότι τουλάχιστον έτσι έκλεισε από τα χείλη του κυρίου Δημάρχου ήταν μία ενημερωτική συζήτηση για το θέμα των δημοτικών τελών που έχει ξεκινήσει. Και καταρχήν πρέπει να πω ότι ήταν, είναι μία σύγκεψη η οποία και το λέω με απόλυτο σεβασμό προς πάσα κατεύθυνση έπρεπε να είχε γίνει, έπρεπε να είχε προηγηθεί. Δηλαδή έπρεπε να είχε γίνει ένας διάλογος μία διαβούλευση και μία πλήρη ενημέρωση τόσο των παρατάξεων που συμμετέχουν στο παρόν Δημοτικό Συμβούλιο όσο και των παρατάξεων που θα υπηρετήσουν το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο φυσικά το νέο Δήμαρχο Ηρακλείου αλλά και τους παραγωγικούς φορείς της πόλης που σχετίζονται με τα δημοτικά τέλη αλλά και τα τέλη κοινοχρήστων χώρων. Στη διάρκεια αυτής της σύσκεψης ε, κατά τη δική μου ε, τοποθέτηση ε, αφορμή, με αφορμή τη σημερινή μας αυτή συζήτηση έκανα μια ε, αναδρομή αν θέλετε και εξέθεσα και κάποια στοιχεία ως αντιδήμαρχος οικονομικών μέχρι και πρόσφατα ε, ώστε να ε, υπενθυμίσω σε κάποιους ή να ενημερωθούν κάποιοι άλλοι για την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Ο Δήμο Ηρακλείου έχει καταφέρει να κρατηθεί όρθιο μέσα από δύσκολε συνθήκες, τι οποίε πολλέ φορέ έχουμε αναφερθεί δημόσια. Σε κάθε περίπτωση όμω, ε, θεωρούμε ότι το ύψο των προτινόμενων ε, δημοτικών τελών είναι δυσβάσταχτο, Είναι δυσβάσταχτο τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο. Μιλώ για τα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη. Ε, Υπάρχει περίπτωση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το 30% να μειωθεί κι άλλο. Το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αν λάβει αυτό την απόφαση, θα το δούμε με βάση την εισήγηση που θα κάνει η επόμενη Δημοτική Αρχή και ο επόμενος αρμόδιος αντιδήμαρχος. Αν φτάσουμε εκεί. Ε, ε, αυτό. Μάλω... Εσείς τι, να, να, τι προτείνετε να ψηφιστεί τώρα ο προπολογισμό, Εγώ νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρη στην τοποθέτησή μου και είπα ότι είναι ένα θέμα βαθιά πολιτικό, είναι ένα θέμα ηθικό. Ε, θα πρέπει το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει ε, τα ζητήματα αυτά. Στην περίπτωση των ε, τελών κοινοχρήστου χώρου, ε, ήμουν σαφή και είπα ότι μπορούμε, αν πρέπει, τώρα να γίνει η ψήφισή τους να πάμε σε ένα πάγωμά τους, με την έννοια και αφού ο επόμενος Δήμαρχος Ηρακλείου είπε ότι θέλει να κάνει μία διαβούλευση με το χώρο της εστίασης, αντιλαμβανόμενος την ε, δυσκολία που περνούν και κάποια ζητήματα ιδιαίτερα που αναφέρθηκαν για δρόμους, οδούς, πλατείες, κοινόχρωτους χώρους κλπ. Για τα δημοτικά τέλη όμως. Για τα δημοτικά τέλειο, επαναλαμβάνω ότι, ε, ε, έχω τις επιφυλάξεις μου για το ύψος της αύξησης που προτείνεται. Δεν υπάρχουν τα στοιχεία. Θεώρησα καλό και ζήτησα ότι θα πρέπει να διανεμηθεί... σε όλους μας το προσχέδιο του προϋπολογισμού... και η εισήγηση των τελών, να μελετηθεί από όλους... Να, ε, αν τεχνικά και νομικά γίνεται να πάρει την ε, πολιτική αυτή απόφαση... το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αν όχι... Ε, Πρότεινα ότι ο κύριος Καλοκαιρινό και η ομάδα του θα πρέπει, θα πρέπει έχοντας τα στοιχεία στη διάθεσή τους να τα μελετήσουν και να έχουμε μια σαφή και ξεκάθαρη άποψη της επόμενης Δημοτικής Αρχής για το ύψος των τελών και από εκεί και πέρα θα τοποθετηθούμε εκ νέου. Σήμερα εδώ και... Στοιχεία λίγο παρακαλώ. Γράφουμε. Εδώ και μια μισή ώρα ακούσαμε διάφορες διαφωνίες κατά πόσο... Θα έπρεπε να ψηφιστεί από την παλαιά δημοτική αρχή, από τη νέα, για το ύψο των αυξήσεων, αν είναι συγκριτικά μεγαλύτερε ή μικρότερε σε σχέση με άλλε πόλει. Αλλά ουσιαστικά υπήρχε και μία συμφωνία. Συμφωνία από όλε τι δημοτικέ παρατάξει, παλιέ και νέε, ότι συμφωνούν με την έννοια τη ανταποδοτικότητα. Την έννοια δηλαδή του να πληρώνει ο πολίτης, πράγματα τα οποία ήδη έχει καταβάλει μέσα από του φόρους του κεντρικού κράτου. Εμείς, αλλά, εκεί στη Σπύρωση, θεωρούμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει οι, τα ανταποδοτικά τέλη να καταργηθούν, να αποδοθούν στους Δήμους αυτά που νόμιμα τους οφείλονται και ε, να γίνουν ε, γενναίε μειώσει, αφού από τη στιγμή που δεν, ε, ε, να, να δοθούν στους Δήμους ε, αυτά που οφείλονται και να μην επιβληθούν, καμία αύξηση, καμία περαιτέρω αύξηση στα ίδια επιβαρημένα λαϊκά, λαϊκά νοικοκυριά, λαϊκέ οικογένειε και στι ίδια επιβαρημένε επιχειρήσει. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει για διαβούλευση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο επιβάλλει περαιτέρω κυρώσει στου ελεύθερου επαγγελματίε και στι μικρέ επιχειρήσει. Άρα, καμία αύξηση, κατάρριση των τελών ανταποδοτικότητα, αυτό είναι το αίτημα το πάγιο τη ε, λαϊκή πύρωση. Η σημερινή συνάντηση ήταν κάτι το οποίο υπέρπει να έχει προηγηθεί εδώ και μία εβδομάδα πριν εισηγηθούν στην οικονομική και Επιτροπή του Δήμου όλα αυτά τα οποία θα επιβαρύνουν και του πολίτε αλλά και του επιχειρηματίε. Θεωρούμε ότι είναι ό,τι πιο καταστροφικό για του επιχειρηματίε, κυρίω το να επιβληθούν αυτέ οι αυξήσει σε μια περίοδο που οι επιβαρύνσει οικονομικέ με ένα φορολογικό μπροστά μα, συν τι ανατιμήσει και το ενεργειακό κόστο και όλα τα φορολογικά που θα μα ε, επιπλήξουν, θα πρέπει να αυξηθούν ξανά και να επαναφέρουν τα τέλη κοινοχρήσεων των χώρων όταν τα 168, το 168 τετραγωνικό που πληρώναμε τα προηγούμενα χρόνια προ-κορονοϊού ήταν το πιο μεγαλύτερο τέλο που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Όμορε πόλει και με στοιχεία σημερινά οι οποίε έχουν επαναφέρει τα τέλη του είναι 40, 70 και 90 ευρώ αντίστοιχα. Είναι λοιπόν. Ενώ τώρα πόσο είναι Τώρα είναι 168 θέλουν να επαναφέρουν. Όπω ήταν προ-κορονοϊό, τώρα είναι 90 ευρώ. Είναι η πιο ακριβή περιοχή τη Αθήνα. Από εκεί και μετά, μα συγκρίνουμε με πόλει όπω τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, ενό εκατομμύριου και δύο εκατομμύριων πολιτών. Κάτι λοιπόν το οποίο δεν ευσταθεί. Από εκεί και μετά θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά όλα αυτά που προείπα και θα πρέπει να πάρουν μία απόφαση για το καλό των επιχειρηματιών, γιατί αυτό συνεπάγεται με κλείσιμο επιχειρήσεων, συνεπάγεται με το να αφήσουμε κοινόχου του χώρου και επίση να μην εργαζόμαστε στον δρόμο. Αν αυτό το θέλουν, εμεί πραγματικά θα φέρουμε αντίσταση ό,τι αφορά τον κλάδο μα, θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των συναδέλφων μα και σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε την αποναφορά και την αύξηση των τελών σε μια εποχή που ο πληθωρισμός τρέχει, έρχεται η, η παρούσα διοικητική, η δημοτική αρχή να περάσει αυξήσει των τελών κατά 30%. Αντί να γίνουν προσπάθειες από πληθορισμό, ουσιαστικά αυτή η τυχόν απόφαση που θα βγει μεθαύριο θα ενισχύσει και θα, τον πληθωρισμό, ενώ βασικά βάζει πλάτες και σε όλες τις που παρανόμως για μας ε, έχουν προχωρήσει σε ανάλογε αυξήσει. Εμεί καλούμε τη Δημοτική Αρχή να μην γίνει καμία μα καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη. Τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλο. Πόμενο Δημοτικό Συμβούλιο εννοείται ότι τυχόν προσπάθεια να περάσει αυτή η απόφαση θα μα βρει απέναντι, γιατί δεν είναι και ηθικό ένα μήνα σχεδόν πριν την παράδοση τη ε, ε, Δημοτική αρχές να παίρνετε μια τέτοια απόφαση. Οφείλει η καινούρια Δημοτική Αρχή να αναλάβει και το πολιτικό κόστος αυτής της απόφασης, ενώ παράλληλα καταθέτουμε και τον προβληματισμό, που θα πρέπει και εκεί να γίνει διαβούλευση, της αύξησης των τελών όσον αφορά τα τετραγωνικά τις επιχειρήσεις της εστίασης, γιατί μπορεί να τεθούν θέματα βιωσιμότητα, θα πρέπει να εξεταστεί βιωσιμότητα κάποιων επιχειρήσεων και συνέπεια κάποιων θέσεων εργασία.